είδε και απήλθε χωρίς να αφήσει πίσω του τίποτα ουσιαστικό λένε αναφερόμενοι στην επίσκεψη στα Ικούρα στο Ηράκλειο κρίτες βουλευτές της αντιπολίτευσης και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Σταϊκούρας επιμένει να βαφτίσει το κρέας ψάρι για να διασκεδάσει την αναποτελεσματικότητα του ίδιου του Υπουργείου. Όπως αναφέρουν σε καταιγισμό δηλώσεων και ανακοινώσεων λίγη ώρα μετά το πέρας της περιοδίας ταϊκούρα στο Ηράκλειο, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών δεν είχε τίποτα καινούριο να παρουσιάσει για το βόρειο δικό άξονα, αφού πέρα από τη διαπίστωση πως υπάρχει πρόοδος στα υφιστάμενα έργα, δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση για τις καθυστερήσεις τη απαλωτριώσεις των εκτάρων συμβάσεων που θα περάσει ο ΒΟΑΚ. Το γεγονό πω το τμήμα Χανιά Ηράκλειο δεν έχει ακόμα συμβασιοποιηθεί, αλλά και το ότι παραμένουν οι αιτιάσει των Δήμων που ζητούν νέα του έργου, προκειμένου να αποφευθεί η διχοτόμηση οικισμών από το ΒΟΑΚ. Δεν δίνει καμία απολύτω απάντηση για το κρίσιμο ζήτημα τη διχοτόμηση τη πόλη του Ηρακλείου, αφήνοντα κατ' ουσίαν το Συμβούλιο τη Επικρατεία να αποφασίσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται για νέε καθυστερήσει στο έργο. Παραπέμπει τη συζήτηση για την αξιοποίηση του αεροδρομίου Νίκο Καζαντζάκη σε επιτροπέ και διαβουλεύσει, στι καλένε δηλαδή. Και δεν βρίσκει να δώσει ουδέμια απάντηση για τα συνοδά έργα στην περιοχή του Καστελίου. Σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, έχω θέση το Υπουργείο Υποδομών και την ανάγκη για τα αντιπλημμυρικά και την απουσία σχεδιασμού συντετήριων αξώνων και το θέμα τη οδική απομόνωση μεσαρά. Σε όλε αυτέ τι ερωτήσει, το Υπουργείο φυσικά και δεν απαντά. Γιατί όπω αποδείχθηκε, χθε δεν έχει σχεδιασμό για κανένα από αυτά τα έργα. Δεν υπάρχουν οι απαιτούμενε μελέτε και κυρίω οι απαιτούμενε απαλωτριώσει. Όπω επισημαίνουν φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση, ο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών για το νέο αεροδρόμιο Καστελίου επεφύλαξε μόνο διαπιστώσει για την πρόοδο των εργασιών, αλλά δεν έφερε καμία λύση για κρίσιμα για την ανάπτυξη τη περιοχή έργα. Η πρόοδο του έργου, όπω απεδείχθη και στην πράξη, αλλά και μέσα από συγκεκριμένε παρουσιάσει που έγιναν είναι ικανοποιητική. Ξεπερνά πλέον το 40%. Πενθυμίζω πριν από λίγους μήνες όταν είχαμε βρεθεί στον ίδιο χώρο το ποσοστό εκτέλεση ήταν 31%. Ο Δήμαρχο Μινώα Απεδιάδο, με ανακοίνωσή του, καλεί το Υπουργείο και την κυβέρνηση να εκπληρώσουν τι υποχρεώσει του απέναντι στην περιοχή και την κοινωνία του Δήμου σε ό,τι αφορά τα συνοδά έργα για τον οικονομικό και κοινωνικό συγχρονισμό τη περιοχή με τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου. Η μελέτη αντιπλημμυρικών έργων γύρω από το αεροδρόμιο, που είναι εντελώ απαραίτητη για να μην ζήσουμε ένα νέο Ντάνιελ στην Κρήτη, δεν έχει ακόμα ανατεθεί. Η εναλλακτική δρόμη σύνδεση του αεροδρομίου με ασφάλεια και τα μικρότερα έργα που έχουν να κάνουν με τη σύνδεση τη ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μινό Απεδιάδα με τι λειτουργίε του αεροδρομίου. Έχουμε θέσει στον Υπουργό όλα τα ζητήματα και αυτό τη λειτουργική ολοκλήρωση των έργων που κάνει η Τέρνα με τα έργα τη περιοχή και θα έχουμε τι επόμενε ημέρε, ελπίζω, συνάντηση στην Αθήνα, προκειμένου να δούμε συγκεκριμένα σε ποια από τα έργα θα πατήσει θετικά ο Υπουργό ότι θα χρηματοδοτήσει. Σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση τη έκταση του υφιστάμενου αεροδρομίου, Νίκο Καζαντζάκη, ο Χρήστο Ταϊκούρα επανέλαβε ότι παραμένει ζητούμενο με το ξεκαθάρισμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτο, ζητώντα προτάσει από του φορεί για τη χρήση τη περιοχή. Προτάσει, ωστόσο, που έχουν ήδη κατατεθεί κατά το παρελθόν. Διεκδικούμε αυτό που όλη η κοινωνία του Ηρακλείου ζητά. Την αξιοποίηση τη έκταση με κοινωνικά κριτήρια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκε των πολιτών και η εν λόγω έκταση να αποτελέσει ουσιαστικά μια συνέχεια τη πόλη. Ο Δήμο Ηρακλείου το διεκδικεί στεναρά. Είμαι στο πλευρό του και αναμένουμε από την κυβέρνηση και το Υπουργείο να λειτουργήσουν προ όφελο τη κοινωνία. Το Ηράκλειο περισσότερο από ένα κόμμα χρειάζεται μια στην πράξη επέκταση τη πόλη, χρειάζεται υποδομέ, κοινόχρηστου χώρου και μια αξιοποίηση με πρόσημο κοινωνικό, χωρί νούμερα και χωρί αστερίσκου. Και αυτό αναμένουμε να γίνει πράξη.